να παίρνουν θέση και ρυθμό στο σωματείο της Κασίου Κουνίκα. Όσοι ταξιούχοι του ΙΚΑ συμπαρασκευόμαστε στον απεργιακό αγώνα που κάνουν εργαζόμενοι, γιατί και εμείς οι δεκαετίες βρισκόμασταν στη θέση αυτή και με τον ιδρώτα μας κάναμε τα αποδηματικά των ταμείων μας με την ελπίδα για μια αξιοπρεπή σύνταξη, για να έρθουν κάποια στιγμή κάποιοι κυβερνητικοί ληστές να μας διαχειριστούν και να δώσουν τα αποδηματικά μας για να κεφαλαιοποίηση στις τράπεζες. Δηλαδή, να τις δώσουν με δικά μας χρήματα. Κατόπιν ήρθαν οι σωστοί στην πίδα της άλλη ληστές, βέβαια, να μας κόψουν τώρα Χριστουγέννου, τώρα Πάσχα, επικουρική, επιδοματαδίες, εκάς, ακόμα και κύριε σύνταξη. Και ως κοροϊδία έπρεπε να μας δώσουν το κοινωνικό επίδομα. Δηλαδή μας πήραν το καρβέλι και μας δώσαν τα ψίχουλα. Μπροστά στον κίνδυνο νέων περικοπών και ληστείας των συντάξεων από το σύστημα της κυβέρνησης, διαλέγουμε ή την φτώχεια και την πείνα ή την πάλι για την ανατροπή της. Τα νεκιά. Δεν αντέχουμε άλλο. Και όσο έχουμε δυνάμεις, θα βγαίνουμε να φωνάζουμε στους δρόμους και τις πλατείες, φέρτε πίσω αυτά που μας πήρατε. Φέρτε πίσω αυτά που δικαιούμαστε. Αυτά τα ολίγα από τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Ευχαριστώ. Η αριστερή κυβέρνηση σήμερα θες συμφωνεί με την άλλη αριστερά. Τόσο ρε. Αλλά η απάντηση των εργαζομένων και του λαού μας στο νέο γύρο της αντιλαϊκής επίθεσης, στον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει, δίνουν τον αγώνα στον δρόμο. Με συγκεντρώσεις των τελευταίων ημερών σε όλη τη χώρα. Με την ανεργία των ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων. Σήμερα Παρασκευή, με όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα που περιζώνεται από τις εργατικές παρατάξεις και σωματεία που συσχυρωνόμαστε στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Δίνουμε μαχητική απάντηση στο νέο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Στα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα της θέλης αξιολόγησης που νομοθετήθηκε είναι παραγγελίων και παλαιών, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το κτίσμα στο απεργιακό δικαίωμα. Αυτό σημαίνει και η κούτα. Είναι τόσο αριστερή. Η επέκταση των μυστηριασμών, η παραπέρα πρόσβαση των ιδιωτικοποιήσεων, τα οικογενειακά επιδόματα των τριτέχνων, των πολυτέχνων, τα επιδόματα ανέργων, τα ψέματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ περί μετακοινωνιακής εποχής αποκαλύπτονται από το γεγονός ότι όχι μόνο δεν καταργήθηκαν οι κοινωνιακούς νόμους που ήρθαν για να μείνουν, αλλά και από τα διαρκή μέτρα που φέρνουν ανατέλειλο. Τα περιεξόδου που αναφέρουν στις τηλεοράσεις και σε εφημερίδες τους από τα κοινωνία είναι ένας κοπανιστός για να πιαστεί ο λαός στον ύπνο. Η ανάπτυξη που υπόσχεται η κυβέρνηση σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης για να διαμορφώνεται το κατάλληλο περιβάλλον για τους διάφορους επενδυτές. Επενδύουν το πλούτο για φτωχούς εργάτες. Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατέθεσε το πολυνομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή για να κλείσει την αξιολόγηση με τους συνεταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πλουτού, το Διεθνές Αναγκαστικό Ταμείο, που θα στηρίξουν ακόμα περισσότερους εργαζόμενους και ταυτόχρονα θέλει να βάλει στο κύκλο το δικαίωμα στην απεργία και στη συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων για να εξυπηρετήσουν καλύτερα την κερδοφορία και την
την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων κλιματικών ομίλων. Θέλουν να βάλουν εμπόδια στην Αμερική, στις διευθυντήσεις των εργαζομένων, να βάλουν χέρι στις δράσεις των σωματείων. Την ίδια στιγμή θέλουν με νόμο που ποινικοποιεί τον αγώνα όσων προσπαθούν να γλιτώσουν τα σπίτια από τα νύχια των διαπιστών και της εφορίας. Διευκολύνει τους πλησιασμούς με ηλεκτρονική διαδικασία, τους πλησιασμούς και ιδιωτικοποίηση των οργανισμών που μαθαίνουν νέες εισβαρύνσεις στις πλάτες των εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Νέες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα, ακόμα πιο άγρια υπορολογία, υπορολογισία. Αυτή είναι η αριθμή κυβέρνηση. Κυβερνά και πολεμά το πιο εργατικό δικαίωμα. Συντογματικά τουλάχιστον την απεργία. Την ίδια ώρα διευκολύνει με κύριους τρόπους τη μεγαλοεργοδοσία, παρέχοντας τους πιο ευρωεργούς όρους για την κερδοφορία. Το πράσος που αρεθεί η δρομοδουλειά που έχουν αναλάβει, γιατί πρόκειται περί δρομοδουλειά, για λογαριασμό του Καμαλέου επισκάλεσαν οι υπουργοί χθες και προχθές για να υπερασπιστούν το νέο αντιλαϊκό νομοσχέδιο. Ο Υπουργός Οικονομικών εκτίμησε αγαλώδως τις κινήσεις και υπό το κλίμα της απεργίας. Από τη μια μεριά δεν είναι κάτι που επιλέξανε. Είναι ένα προφέρα, δεν ξέρει αμέσως. Μ' αυτό το ίδιο κλίμα είναι το νόμο του. Και συνέχιση, δεν φαίνεται να είναι και τόσο καταστροφικό. Το μέτρο αυτό θα κάνει και καλό, λέει, στα σωματεία που θα το βάλουν. Θα συσπηρώσει και τους εργαζόμενους. Και ότι το κάνουν για το καλό των εργαζομένων. Με την απαγόρευση του πιο δημοκρατικού ρόλου της εργατικής τάξης, την απεργία. Σήμερα οι συνταξιούχοι, αυτά που δικαιούνται, αυτά τουλάχιστον που τους έχουν απομείνει, δεν είναι γιατί τότε ο Παπαδόπουλος, ο Καραμάνλη, ο Βασίλια, ο Παπαντρέου, ο Σιμίτης, ο Γουκού, ο Γιωγάκης ήταν καλοί άνθρωποι και μας διεκδίκανε. Τα δώσαν γιατί υπήρχαν οι απεργίες. Τα λυπίεση του όπλου που έχει μόνο εργάτη. Η υπεράσπιση λοιπόν του αγροτικού δικαιώματος είναι το πρωτίστο καθήκον της εργατικής τάξης. Και το σύνθημα του αναγκαστικού μετώπου κάτω τα ξερά σας από την απεργία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εκφράζει όλη την εργατική τάξη και αυτούς που είναι μέσα στα γραφεία τους και αυτούς που είναι στα αυτοκίνητά τους. Και αυτούς που κάθονται στον καναπέ στο σπίτι και βλέπουν τις ειδήσεις στο βράδυ και λένε όλοι θέλουν, όλοι είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ναι, αλλά το όπλο που έχουμε είναι εδώ η απεργία. Με τον καναπέ και με το βυσίδι στο καφενείο δεν δόθηκε λύση. Όλοι λοιπόν την εργατική τάξη αντιπροσωπεύει αυτό το σύνθημα. Τους εργαζόμενους που βιώνουν στο βυσίδι την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Την επίδυση του κεφαλαίου, την εργοδοτική και την τρομοκρατία και την κρατική καταστολή. Αυτή είναι λοιπόν η δύναμη που επιβάλλεται σήμερα να πάρει στην υπόθεση στα χέρια και να απαντήσει αποφασιστικά, προασπίζοντας το απεργιακό δικαίωμα με τη συμμετοχή μας στη συνεδρία απεργία και τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που οργανώνουν δεκάδες ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και σωματεία. Με πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως είπαμε, το πανεργατικό αγροτικό μέτωπο. Όπως και εδώ στα Φάσταλα, το Εργατικό Κέντρο Φασάλων, αφού να τροποποιηθεί μόνο τους εργαζόμενους στην Ευήλεπτο, το Δήμο Φασάλων και σε κανένα δυο άλλα εργοστάσια, δεν έχει προσφέρει τίποτα άλλο συνδικαλιστικά, αγωνιστικά, στον κλάδο της εργατικής τάξης. Παρά μόνο τον περασμένο μήνα, έκανε λέει το Εργατικό Κέντρο Φασάλων, αυτά που έκανε και το Εργατικό Κέντρο Λαδίας, και το κυνηγιάζω, η εισαγγελή. Έκανε δύο προγράμματα για την ανέργεια. Και τα οικονομικά εφέλη ήταν αυτοί που διηγούσαν τότε το Εργατικό Κέντρο Λανία. Τι να πω να πω. Ήταν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνει τώρα και το Εργατικό Κέντρο Βασάλου. Τώρα θυμήθηκαν τους απολυμμένους του σούπερ μάρκετ του Λάτσα. Τώρα τους καλούν ότι να κερδίσουν και να διεκδικήσουν αυτά που πάρουν, να διεκδικήσουν τι, να κάνουν από σεμινάρια, νέα απεργία, να πολεμήσουν την ανεργία με σεμινάρια.
Συμμετέχουμε λοιπόν εμείς στην απεργία για να προστατεύσουμε το απεργιακό δικαίωμα και να αντιταχθούμε συνολικά στην απεργιακή πολιτική και το πολύνομο σχέδιο της κυβέρνησης που ανοίγει τον δρόμο ακόμα και για μαζικό ξεσπίτωμα μέσα από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα υπόλοιπα κτηρίκια ή πολλά κτηρίματα. Το σύνολο της απεργίας που το προωθούν ως τη συλλογική εξέλιξη, η αναγκαστική κίνηση ή αλλιώς με παράλληλη χρησιμοποίηση προστιμάτων περί συμμετοχής και δημοκρατίας. Για πάντα λένε οι αντίπολοι των εργαζομένων, οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, όπως είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία τη ΕΕ, του ΠΑΣΟΚ και άλλες πολιτικές δυνάμεις, οι Λευκέζες και άλλες. Αναφέρουν την απεργία, λες και είναι περίπατο για να καλύψουν το φόβο οι εργοδότες ή την επιτροπικό στάδιο οι κεφαλαιοκράτες. Οι αντίπολοι της εργατικής τάξης, της αξιτικής πάλης που δεν θέλουν τις κινητοποιήσεις προσπαθούν να αυξήσουν τα προβλήματα της κινητοποιήσης βάζοντας πρόσφατα εμπόδια την αύξηση του ποσοστού για την απαρτή. Τους έχω πει τώρα, τους απαρτή, αυτό είναι δεύτερο, είναι απαρτή. Των ταμιακών εντάξει μερών που κάθε σωματεί. Γιατί είπε να υπερασπιστούν τα δικαιώματα που έχουν στις απεργίες για τα σχολεία, για τα νοσοκομεία, για την παιδεία, για την οικονομία, του σύρασαν τον ενδέχτον της απαρτίας. Πρόκειται όμως, φίλοι μου, για πολύ καλά μελετημένη κίνηση, που σκοπό έχει να διαλύσει την λειτουργία και την δράση των σωματείων. Την καρδιά του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί μην ξέρουμε, τα σωματεία μας θα δουλεύουν όχι όπως δουλεύουν η απαρτία της ΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Με ψεύτικα σωματεία, με σφραγίδες, σωματεία σφραγίδες μόνο, όπως συμβαίνει πάλι εδώ στο Πάτρα, στο Εργατικό Κέντρο Βαρσάβου. Έχουν 1.500 εργαζόμενους μέσα στο σταδικό μέσα στο Εργατικό Κέντρο Βαρσάβου. Αυτή είναι η ΓΕΣΕ. Το παράδειγμα της ΓΕΣΕ αυτό είναι το Εργατικό Κέντρο Βαρσάβου. Είναι από την κορφή μέχρι και τα νύχια. Από τα μέλη μέχρι και την καθαρίστρια που έχουν μέσα και πληρώνει ο ΑΕΛ. Ούτε καθαρίστρια δεν έχουν. Και δεν είδα. Και πόβουν να τα απαραίτητα τιμολόγια. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ η αριστερή κυβέρνηση με το ακροδεξιό κόμμα ΑΝΕΛ προχωρά σε αυτό το πολύ επικίνδυνο μέτρο για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Τους είχε το πρωί το γεια, συνάδελφοι, τα κανάλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρυνόταν και η Νέα Δημοκρατία έλεγε από πίσω να το αγκαλιάσει γιατί δεν κάνετε νόμους χωρίς δεν μπορούσαν να κάνουν. Αυτό είναι το αριστερή κυβέρνηση. Με αυτά τα φοβερά αυτά, πώς θα τα χαρακτηρίσω ασύ, σε γέλασαν τον κόσμο και ανέβηκαν επάνω. Αλλά πρέπει και ο κόσμος που ψήφισε να βγει να του τιμωρήσει. Εδώ σας στην απεργία. Πότε φανήκαν στις απεργιακές κινητοποίησεις οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι λαφαζανέοι τώρα που έχουν μετά πίσω το παγκό για να δείξουν τι υπάρχουν. Σε συνεννόηση λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα με τον σύνδερμο Ελλήνων Λιουλικάρων και τα άλλα κοινά του κεφαλαίου την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Δρόμο που όπως αποδείχθηκε τα έχουν φτιάξει όλα για την τρίτη αξιολόγηση. Με λίγα λόγια δηλαδή η κυβέρνηση ανέλαβε να φέρει ακόμα μια φορά σε τέλος μια από τις βρώμικες δουλειές. Να ξυλώσει το απεργιακό δικαίωμα που έχουμε πει για να προκαλεί η ανάπτυξη των διεκδικήσεων διεκδικητικών αγών. Γιατί πρόκειται να πούνε μαύρες μέρες. Μαύρες μέρες. Με στόχο να προχωρήσουν την επιδευτικότητά τους και την εκμετάλλευση στις συνθήκες που υπάρχουν τώρα, στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Όχι η ανάπτυξη για τον λαό, την καπιταλιστική ανάπτυξη. Γι' αυτό η κυβέρνηση λοιπόν αντιδρά με το ΣΥΕΦΑ κατά του πάνω. Του σπήρασε λέει χθες το ανελίδιο και σπάσιμο το τζάμι. Πόσα τζάμια έχουν σπάσιμο στην κάθε μια λαϊκή οικογένεια εδώ πέρα. Πόσα τζάμια σπάσιμο στα εργοστάσια του πίσω και λέει κάνε τον αγώνα τον ίδιο. Πόσα τζάμια σπάσιμο χθες στο Μέκα. Όλοι τρέχανε. Οι καρεκλωτές από την Πασόκη και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να δείξουν την αγωνιστικότητά του. Θα το βάλουν και στη Σουβούλη, δηλαδή, σήμερα το πρωί του κάνουν. Είναι
τους σημαντικούς αγώνες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός Αγωνιστικό Μέτωπο, τις πολύμορφες κινητοποιήσεις που οργανώνει για την προστασία της απεργίας και τα εργατικά λαϊκά προβλήματα της διευθυντής. Η τεταριώτηση της Συνειδημής έγινε προφάλλη στην Υπουργό Εργασίας εχθές, προχθές, αξιόπλους, που δυστυχώς για αυτούς υπάρχουν και τα βίντεο, υπάρχουν και οι δηλώσεις, εφημερίδες, περασμένο χρόνο, τι γίνει η κυβέρνηση. Που κάνουν άλλες δηλώσεις που δεν προσπάθησαν από την Ελλάδα στην Αθήνα. Είπε ο του Γενικού Υπουργείου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργού, του Υπουργείου, του Νεφελούδη. Α, περιπέτει. Δια την ενεργημή, καθαρά, του κυβερνητικού προσώπου, για να κόψουν και παλαιότερων, ή των νέων που λαών και κυβέρνηση σε εξουσία των καπιταλιστών θα γελιοποιούνται καθημερινά. Όπως και κάνουν και παλιότερα, με τις δηλώσεις που κάνουν οι άλλοι κυβερνώντες. Φίλοι μου, όσοι τρόπο θα δουν να ξεγελάσουν με τα ψέματα την εργατική τάξη, η εργατική τάξη εννοεί ότι για την εργατική νόμη δεν θα αξιοποιούν. Επειδή η κυβέρνηση εξαγγέλνει με την παραπροσύγηση την έξοδο από την κρίση και την ένταση μια δίκαιη ανάπτυξη. Η έξοδο από την κρίση, η δίκαιη ανάπτυξη είναι μόνο για τα συμφέροντα των τραπεζικών, των βιομηχάνων, των μεγαλοκατασκευαστών και των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν έχουν το πρόγραμμά του να μα εξασφαλίσουν δουλειά, δουλειά με δικαιώματα, με οροκάματα, μισθού και συντάξει σύμφωνα με τι ανάγκε μα και του στόχου μια ζωή. Το πρόγραμμά του δεν εξασφαλίζει τις τεράστιες απώλειες που έχουν. Δεν εξασφαλίζει την επαναφορά του κατώτερου μισθού, των κλαδικών συμβολικών συμβάσεων εργασίας. Δεν εξασφαλίζει την κατάργηση των νόμων που άφησαν τα όρια ηλικίας. Συνταξιοδότηση. Ούτε μας προστατεύει από το μεγάλο κίνδυνο να χάσουμε τα σπίτια μας, που ο καθένας μας το έχει αποκτήσει με χιλιάδες γιοφθενείς και μεγάλες θυσίες. Οι δικές μας απώλειες είναι εκατοντάδες μέτρα που παίρνονται για τη στήριξη και χρηματοδότηση κεφαλαίου. Μετρούνται με περισσότερα κέρδη στις τσέπες των λίγων. Ως εδώ, μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να το σταματήσουμε. Να στρώσουμε ένα καλύτερο αύριο για μας, για τους παππούδες, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Η τακτική του ελληνικού συνδικαλισμού, η τακτική της ΓΕΣΕ, καθημερινά αποκαλύπτεται. Όλο ένα και περισσότερο. Στην υποταγή του στις απαιτήσεις των αφεντικών του ΣΕΡ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιχειρήση του δημόσιου τομέα, η πρώην ΔΕΠΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σήμερα, χθες, δηλαδή στην ομάδα, είναι η ΔΕΗ, που κεντρικό του θέμα αυτές τις μέρες ήταν η πόλη των διοικητικών μονάδων. Δεν υπήρξε ούτε μια συζήτηση, ούτε μια γενική συνέλευση στα σωματεία του. Ούτε κάποια άλλη αξιόλογη κινητοποίηση και τέτοια. Συμβουλιά εμπρός στα αφεντικά του. Στις πράξεις παραμείνω στο ίδιο συμβαίνει. Στον ΟΤΕ το ίδιο. Στη Γενόβ το ίδιο. Αυτοί έχουν επιάλει αντιμετώπιση. Στις διεκδικήσεις που πρέπει να έχουν εργαζόμενοι. Δεν έχουν απεργία, δεν κάνουν απεργία. Το έχουν λύσει. Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις όμως που έχουν την πλειοψηφία αυτών των σωματείων είναι του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΜΕΤΑ. Το ΜΕΤΑ είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι του συνασπισμού. Σκύβουν καθαρά στα αφεντικά του. Οι ηγεσίες αυτές δεν θα απαιτηθούν. Πρέπει να τους διώξουν εμείς. Έχουν αναλάβει ρόλο που στηρίζει καθαρά την εργολοσία. Παραμερίζουμε λοιπόν τις πλειοψηφίες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ. Που αρνούνται την κίνηση απεργίας, που αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι είναι κομμάτια του μαύρου μετώπου των δυνάμεων του κεφαλαίου, που έχουν βάλει τη ζωή των εργαζομένων στο εκπαιδευτικό απόσπασμα. Η απόφαση μας είναι οργανωμένος μαζικός αποφασιστικός αγώνας για τα συμφέροντά μας. Τις ανάγκες μας για το σήμερα που πάμε από την οικογένειά μας. Με απεργία απαντάμε τις δηλώσεις της επίθεσης, τα σχέδια για το στίγμα του δικαιώματος στην απεργία. Κόντρα λοιπόν σε αυτήν την προοπτική διεκδικού μας. Κάτω τα χέρια από την απεργία. Κατάργηση του έστια και όλων των κρατών. Απαγόρευση των θυσιασμών.
των παρατών στα τιμολόγια της Συριάς.